Λέγομαι Πιτσίκο Κουλαπόστολος, είμαι ο νέος πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας. Οι διεργασίες γίνανε εχθές. Έγινε ένα ενωτικό, ένα συνενετικό, να το πω έτσι, ψηφοδέλτιο κλπ. Τα ονόματα που μπήκανε στο καινούριο Δέλτα Σίγμα είναι και άτομα τα οποία είναι και από την πλευρά του άλλου ψηφοδελτίου. Και αυτό δείχνει ότι πάμε μαζί όλοι. Δεν υπάρχει να χωρίσουμε κάτι. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε ήρεμα. Ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον, και γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και από ό,τι βλέπετε πρέπει να υπάρχει συνενετικό κλίμα. Κύριε Πιτσίκογλου, πολλά τα προβλήματα της αστυνομίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι και οι μισθοί πέφτουν, γενικώς η κατάσταση χειροτερεύει. Ναι. Είστε εσείς έτοιμοι να κάνετε κάποιες κινήσεις ή να παλέψετε τουλάχιστον για το καλό των αστυνομικών υπαλλήλων? Σας είπα, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Σίγουρα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί και εγώ είμαι στο συνδικαλισμό, είμαι 2 χρόνια, δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Θέλω τη βοήθεια όλων των συναδέλφων που απαρτίζουν αυτό το Δέλτα Σίγμα. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Μπορεί να αλλάξει κάτι, πιστεύετε? Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι έχει σχέση με τα οικονομικά, έχουν δρομολογηθεί από ψηλά. Οι μειώσεις που έχουμε είναι δυσβάσταχτες, είναι πάρα πολλές. Θα παλέψουμε τουλάχιστον ό,τι έχει σχέση με τα υπηρεσιακά θέματα. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο στην ΑΔΕΛΤΑ, να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες, να προσπαθήσουμε να φέρουμε υλικό, οχήματα, γυλαίκα, λεξίσφαιρα, μηχανές, για να παλέψουν οι συνάδελφοι με νέο εξοπλισμό, ούτως ώστε να μένει και ο κόσμος έξω που θα τους βλέπει κλπ. Να τους δέχεται πιο ωραία, παιδί μου, να μην τους βλέπει με κάτι. Να μην κινδυνεύει η ζωή τους, φυσικά, έτσι.